Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, το Συνδικάτο Επιστημισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων από την πρώτη στιγμή είχε συγκεντρώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες εδώ και πάρα πολύ καιρό και είχε ειδοποιήσει όλους τους συναδέλφους για αυτού του είδους την εξέλιξη. Θεωρούμε καθήκον του Συνδικάτου και όλων των επιχειρησιακών σωματείων του κλάδου να οργανώσουμε από κοινού τον αγώνα πάνω στα αιτήματα που μας ενώνουν. Γιατί αυτή την περίοδο το χτύπημα στα εργασιακά δικαιώματα, στο εισόδημα, αλλά και στη δημόσια υγεία των εργαζομένων δεν τον δέχονται μόνο οι εργαζόμενοι του Χίλτον. Τον δέχονται όλοι οι εργαζόμενοι του κλάδου και συνολικά οι εργαζόμενοι της χώρας. Θεωρούμε ότι αυτός ο αγώνας πρέπει να πάει μακριά. Χρειάζεται αντοχή και καλή οργάνωση. Αλληλεγγύη. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να γονατίσουμε ακόμα και τεράστιους ομίλους που φαντάζουν παντοδύναμη. Αυτό εδώ το κτίριο που πρόκειται να ανακαινιστεί, αν δεν έχει εργαζόμενους, θα είναι ένα ανακαινισμένο κουφάρι και τίποτα άλλο. Όπως όλα τα ξενοδοχεία που μέσα στην καραντίνα έκλεισαν και αποδείχθηκε με τον πιο εκφαντικό τρόπο ότι χωρίς εμάς τίποτα δεν μπορεί να δουλέψει. Χωρίς εμάς δεν υπάρχει ούτε ανάπτυξη, ούτε κέρδη. Το ζήτημα λοιπόν είναι να ενημερωθούν όλοι οι εργαζόμενοι του κλάδου, να πιστούν για αυτό το συμπέρασμα και να παλέψουμε από κοινού να δυναμώσει αυτός ο αγώνας, να γίνει αγώνας όλων. Γι' αυτό το λόγο θα οργανώσουμε τη συγκέντρωσή μας την Παρασκευή στις 1 η ώρα του Υπουργείου Εργασίας, συνδέοντας τον αγώνα των εργαζομένων του Χίλτον με όλων των εργαζομένων του κλάδου και να διεκδικήσουμε την διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας. Να σταματήσουν τώρα οι απολύσεις, να μην καταστρέφονται οι εργοδότες, τα ένα σωρό προγράμματα του συνεργασία των αναστολών και να τα συνδυάσουν με απολύσεις και μείωση εισοδήματος. Να διασφαλιστεί τώρα η υγεία όλων των εργαζομένων με αποκλειστική στήριξη του δημόσιου τομέα της υγείας. Να επιταχθεί ο ιδιωτικός τομέας, να διασφαλιστούν μαζικά δωρεάν τεστ σε όλους τους εργαζόμενους. Κανένα θα μην μείνει έξω από μέτρα προστασίας που θα διασφαλίζουν την υγεία του. Να ανέβει ο χρόνος της καραντίνας. Δεν μπορεί οι συνάδελφοι σε 5 μέρες να μας καλούν σε δουλειά και μάλιστα εργοδότες στον επιστημισμό να καλούν τους εργαζόμενους που είναι θετικοί ή έχουν έρθει σε επαφή με συναδέλφους που είναι ασθενείς από κορονοϊό, να τους καλούν για δουλειά. Αυτά είναι τα βασικά μας αιτήματα. Αυτά είναι που μας ενώνουν τώρα. Καλούμε λοιπόν όλους τους συναδέλφους να συμμετέχουν την Παρασκευή στη συγκέντρωση στο Υπουργείο Εργασίας. Η κεντρική διοίκηση του Συνδικάτου την Τετάρτη το απόγευμα καλεί σε ανοιχτή συνεδρίαση όλους τους συναδέλφους από τα επιχειρησιακά σωματεία, όποιος συνάδελφος θέλει να παρακολουθήσει εδώ στο Χίλτον τη συζήτηση για την προετοιμασία της κινητοποίησης της Παρασκευής αλλά και της κλιμάκωσης του αγώνα. Πάμε μπροστά αποφασιστικά, έχουμε την εμπειρία, έχουμε οργανώσει αντίστοιχους αγώνες, μπορούμε να νικήσουμε.